είναι μια βαρετή μέρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Ναι. Μόνο σου καλύτερα, Φέη μου, γιατί τραγουδάς και δεν τρέπεσαι. Χορεύεις μέσα στο σπίτι μόνη σου, Φέη, ακούγοντας μουσική. Βεβαίως. Ήμουν σίγουρη. Εσύ γενικά. Και κομμάτια στα έπιπλα και πέφτει τα βάζα κάτω και χτυπάς τη μάνα σου. Αυτό είναι ένα θέμα. Εσύ ακούς όμως γενικά μουσική, ας πούμε, βάζεις τώρα αυτή την εποχή του Στάθη Αγγελόπουλου τραγούδι ξανά και ξανά και ξανά. Το βάζα μόνο στα μάξι. Αυτό είναι για τα μάξι που έβρεχε χθες. Ε, σε βιασά. Και σου κι άλλο. Ξεκινάει η εκπομπάωα. Τι εννοείς? Πολύ ωραία εκπομπή, παιδιά. Είναι, βασικά είναι ένα πολύ επιτυχημένο project που παίζει στο ABC στην Αμερική. Τέσσερις γυναίκες. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτά που ξεκινούν, όχι αυτά που τελειώνουν. Έχουμε λοιπόν την είδηση. Θα τα μαζέψουμε όλα όσα όλοι έχουμε ακούσει, γιατί αυτό είναι η παρέα μας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η εκπομπή. Λέγεται The View. Ωραία, τέσσερις γυναίκες. Ή το είχε δοκιμάσει και η Τατιάνα Στεφανίδου, αν θυμάστε παλιότερα στο Star. Με την Τζούλια Γοράκη, τη Σοφία Βόσου και την Μαρία Σταματέρη. Που ήταν μια γυναικοπαρέα, διαφορετικές γυναίκες, σαν ιδέα. Τέλειο. Αυτό ακριβώς είναι το κόνσεπτ. Δεν είχε πετύχει τότε. Ωραία ιδέα, ένα μήνα κράτησε. Νομίζω είχε υπάρξει και μια μανούρα μεταξύ. Το άλλαξε το κόνσεπτ. Έφυγε η κυρία Βόσου και έγιναν εκατέρωθεν δηλώσεις. Παλιότραβήγματα. Ποιος είχε τσακωθεί, από ποιες? Ποιες το έκανε, λέμε αλήθεια σε δωρή. Η Τατιάνα με τη Βόσου. Ναι. Τατιάνα Στεφανίδου και Σοφία Βόσου είχαν ανταλλάξει κάποια πειρά τότε που αποχώρησε. Περασμένα, ξεχασμένα. Η ιδέα της εκπομπής, ναι, η ιδέα της εκπομπής είναι, όπως είπε και η Φέη, τέσσερις γυναίκες διαφορετικές, με διαφορετικά βιώματα, οι οποίες σχολιάζουν και τα θέματα της επικαιρότητας και γκόσου και έχουν και ένα καλεσμένο. Εδώ και από ό,τι βλέπουμε, συγγνώμη που διακόπτω, αυτό το κόνσεπτ εστιάζεται στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα των γυναικών. Ακριβώς. Εξού και το γεγονός ότι είναι διαφορετικών ηλικιών με διαφορετικές καταβολές. Ναι. Άλλοι μπορεί να είναι μάνα. Άλλη να είναι μια γυναίκα χειραφετημένη που είναι business woman, που έχει πάρει τη ζωή στα χέρια της. Άλλη να είναι δημοσιογράφος. Άλλη είναι έτσι το. Να είναι διαφορετικές, όπως είπες. Ναι. Και όλα αυτά και τα θέματα και ένας καλεσμένος. Αυτό λοιπόν έχει πέσει στο τραπέζι να ξεκινήσει στο κανάλι Open Beyond. Και έχουν τεθεί κάποια ονόματα στο τραπέζι. Άλλες εκπομπές θα σταματούσαν εδώ. Θα λέγανε μια χαρά, είπαμε την είδησή μας. Ξεκινήσει ένα παραγωγή. Όχι. Το πρωινό δεν σταματά. Τώρα θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο και θα σπάσουμε τον τοίχο λέγοντας τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Ναι, θα σπάσουμε το κεφάλι. Ελπίζω να μην σπάσουμε το κεφάλι μας. Ωραία, για πες. Τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι τα εξής. Βάλω τις σκιές. Τρεις γυναίκες έχουμε. Τι και έχουμε συν μία. Προσέξτε, συν μία που είναι ανοιχτή θέση εργασίας. Οπότε μπορείτε να πάρετε και τηλέφωνο τώρα σιγά-σιγά. Τα βιογραφικά έτσι. Επικεφαλής και ψηφίνοντες. Να πείτε, άκουσα αυτό, το είπανε στο πρωινό. Ισχύει. Πάμε λοιπόν. Τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι Νικολέτα Ράλι, Αθηναής Νέγκα και σας σταμάτησε τυχαία σειρά. Επειδή η πρώτη εφαρμογή που είχε γίνει τότε με την Τατιάνα Στεφανίδου, προφανώς είχε πρώτη μεταξύ σου την Τατιάνα. Εδώ λέω τυχαία σειρά. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό του θέμα, ποιον θα βάλει επικεφαλής. Σίγουρα θέλει κάποιον να συντονίζει, νομίζω εγώ. Εμείς ξέρουμε. Ναι. Α, ξέρεις. Δεν έχει έρθει, θα φτιάξω. Όχι, αυτό σου λέω να. Κοίταξε, οι δικές μου. Καταρχήν είναι αποκλειστικό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Τώρα ακούγεται όντως για πρώτη φορά. Αυτό που ήρθε στα αυτιά μου είναι ότι επειδή.